Καλησπέρα! Παρέστηκα είμαστε, ωραία. Περιμένουμε και στο δημοσίου, αλλά... Δεν πειράζει, συνεχόμαστε παρά. Είμαστε στην πραγματική άδο Σάββατο. Καλείς. Τι είναι ο φως! Εκεί πάρα. Μπράβο φως, δεν είσαι πάρα πολύ κοντά. Είμαστε χαρούμενοι που να παρουσιάζουμε το βιβλίο του εγώ συνήθω από εκείνη την πλευρά και από εδώ που την ενοχλούν και τα πάντα δεν τα ξέρω έτσι. Προσπαθεί από την άλλη μεριά. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που ήρθατε, Λίγοι φίλοι. Δεν έχω από πάρα πολλά πράγματα. Όταν είμαι από κάτω, συνήθω υπάρχουν κάποιοι ομιλητέ οι οποίοι μιλάνε πάρα πολύ. Και έχω παρατηρήσει ότι όταν περνάνε 2-3 λεπτά, οι θεατές από κάτω βαριούνται. Πολύ περισσότερο όταν αυτός που μιλάει δεν έχει καλό λόγο, όπως εγώ τώρα, και διαβάζει. Οπότε η κούραση είναι πιο εύκολη. Σας υπόσχομαι λοιπόν ότι δεν θα σας κουράσω πάρα πολύ. Έχω ετοιμάσει 3 πραγματάκια να διαβάσω. Ναι, είναι πάρα πολλά. Νομίζω ότι θα το διαβάσω και λίγο. Να το διαβάσω, δεν είναι καθόλου πολλά. Θα αφήσει. Αφού λοιπόν κοιτάξω, να διαβάσω, ή μάλλον δεν θα το διαβάσω τελικά, θα το αφήσω το αισθήμα αυτό. Μία άκρηστη πληροφορία θα σα πω μόνο για το βιβλίο της σιωπής, το οποίο κυκλοφορεί εδώ και 2 μήνες. Έχει 7 διηγήματα. Το πιο παλιό από αυτό γράφτηκε περίπου πριν από 30 χρόνια. Το πιο πρόσφατο γράφτηκε πριν από λίγους μήνες. Είναι η άκρηστη πληροφορία της ημέρας για εσάς. Λοιπόν, είμαστε τα σταυρά, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλά είπε. Μπορώ να έχω λίγο ήχο. Λίγο, ένα τσάκι. Ναι, τέλεια, τέλεια εκεί. Ακούτε έτσι. Θα μας πεις και λίγο ακόμα. Τι άλλο θέλεις να μάθεις. Τώρα αλλάξαμε λίγο ρόλους. Λοιπόν, για μην τα γίνω. Νομίζω ακούγουμε. Τέλεια. Είστε όλοι μέσα. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, πότε έχεις περίπου 13 χρόνια στην Ήπειρο. Η καταγωγή μου είναι από εδώ. Ναι, από το Ζευγοχώρι. Κατάγμα από το Ζευγοχώρι, ναι. Γεννήθηκα στη Γερμανία, μεγάλωσα κατά βάση στην Αθήνα. Εδώ έχω περίπου το 13 χρόνια. Δεν είναι γνωστό. Όχι, καθόλου. Είναι σημαντικό που είσαι εδώ για μας. Ο Φώτης είναι προσωπικός φίλος και έχει και φίλες στην Ελλάδα. Θα το πάω, γενικά είναι εδώ από πριν να ανοίξουμε τη συμπεριφορά. Φαντάζομαι ξέρετε και για όσους δεν ξέρετε, θα πω δύο πράγματα. Επειδή το περιοδικό ΣΤΕΠ, εδώ και πόσα χρόνια έχω δει. Το περιοδικό κυκλοφορεί από το 2015. Από το 2015 λοιπόν, επειδή το πανεπιστημιακό περιοδικό ΣΤΕΠ, στο οποίο φωτογραφεί κιόλα. Αυτογραφώ, εντάξει, είναι χειροποίητο και μια και είπα για το χειροποίητο, θέλω να πω και για το βιβλίο. Ότι είναι. Εσάνε με πάρα πολύ καλά για το βιβλίο. Για έναν λόγο. Είναι όλο δικό μου. Δηλαδή, όχι μόνο τα κείμενα, αλλά η ιδέα του εξώφυλλου. Η φωτογράφηση η οποία είναι οικογενειακό. Με συνδρομή της οικογένειας, η συνειδητοποίηση, η μορφή του βιβλίου, τα πάντα. Το μόνο που δεν είναι δικό μου είναι το φωτογραφείο, γιατί δεν έχω φωτογραφικά θέματα. Αλήθεια, φωτογραφικά θέματα, δεν έχω φωτογραφικά και αυτό. Και οι εκδόσεις που άρχουν. Και οι εκδόσεις που άρχουν, επίσης είναι δικές μου. Δηλαδή, έχουμε και ο Τσίκος, ο οποίος μέχρι τώρα είναι και μόνο ένα βιβλίο. Το δικό σου. Το δικό μου. Είναι ένα δημιούργημα, ουσιαστικά έρχεται το βιβλίο και ο εκδοτικός οίκος να ελοσυμπληρωθούν και να μάθουν ένας από τον άλλον. Πολύ ωραία. Και επειδή δεν ήθελα να πειραματιστώ και με ένα βιβλίο, γιατί δεν ήθελα να κάνω ένα εκδοτικό οίκο, δεν ήθελα να πειραματιστώ με ένα βιβλίο, γιατί μαθαίνω, δεν τα ξέρω πριν. Ποιος τα ξέρει. Στην πορεία, βήμα-βήμα. Αυτό
αυτό λοιπόν που ήθελα ήταν ό,τι λάθη γίνουμε να γίνουμε το δικό μου το βιβλίο. Και έχω το βιβλίο που σου άφησα με πιστευτεί. Πολύ σημαντικό αυτό, τι λέτε. Και θα έχουμε και συνέχεια από ό,τι φαίνεται με τις εκδόσεις του ΑΡΚ, ήδη έχει κάνει μια ανακοίνωση για ένα συλλογικό βιβλίο. Ναι, έχω κάνει μια ανακοίνωση. Βέβαια, δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα εξελιχθεί αυτό. Είναι μια απόπειρα να βγει ένα βιβλίο συλλογικό με ποίηματα, με διηγήματα συγγνώμη, τα οποία θα έχουν σαν το καλοκαίρι, αυτή την όμορφη εποχή. Αν και πιο όμορφη είναι η άνοιξη, αλλά δεν την προλάβαινα. Δεν ξέρω, θα την έχουμε την άνοιξη τα επόμενα χρόνια. Θα δούμε. Κάτι άλλο για το πόδι για όσο δεν ξέρετε. Βασική ιδιότητα είναι δημοσιογράφο σε αρχική, έτσι δεν είναι πότε. Ναι. Και έχει δουλέψει σε περιοδικά όπω Γεωτρόπιο. Ναι, στο Γεωτρόπιο τη Αρχαιοτροπία. Στο Μετρό. Στο Μετρό, στο Out. Στι εφημερίδε πάλι είχα συνεργαστεί με την Αρχαιοτροπία. Με το Μετρό, την Free Press εφημερίδα. Την πρώτη Free Press που ήρθε στην Ελλάδα. Έγινε σε 200.000 αντίτυπα και μιλώντα στο Μετρό Καραβάσα. Και πολλά άλλα έλεγα. Στη ραδιοτηλεόραση τη ΕΠ, σε ραδιοφωνικού σταθμού και εδώ είχαμε συνεργασία σύντομη και πολύ πιθανό να επαναληφθεί με το Ιππλό. Α, έχουμε και κάπου πρέπει να και ο φίλο μου Θάνο εδώ. Χορηγή επικοινωνία του Θάνο είναι και το ποιοτικό ΣΕΠ και ο Ιππλό. Χαρά μου δηλαδή που είστε εδώ πέρα σήμερα. Και έχει κάνει και θεατρικά. Ναι. Έχει κάνει, έχει γράψει κάποια μονόπραχτα θεατρικά κείμενα, τα οποία τα συνεργαζόμαστε γενικά εδώ πέρα με την ομάδα και τα συζητάμε, πολύ ενδιαφέροντα. Και έχει κάνει και δραματική επεξεργασία σε ένα θεατρικό έργο για τον Θεόφιλο, τον ζωγράφο, τον Αΐδ, από την Μυτιλίνη. Και έχει ανέβει με επαγγελματικό θείασο στα νησιά πάνω, στο Κορυδίκαιρο, σωστά. Ναι, ναι, είχε κάνει περιοδία εκεί πέρα σε όλα τα νησιά. Είχαμε μια σύμπτωση να παίζει τότε στην παράσταση του Πότη ένας αγαπημένος μου φίλος που ήταν και πρώτος μου δάσκαλος στο θέατρο, Παναγιώτης Σταθόπουλος, και συναντήθηκα εδώ στο Φουαγέ πέρυσι τέτοια εποχή. Και ενώ τους γνώρισα, κοιτάζονται, και εν τέλει γνωρίζονταν ήδη. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ θα σε απεγκλωβήσω. Ωραία, περιμένουμε από μία να δω. Για να, μεταφέρουμε εμείς λίγο τον κόσμο μέσα στο λόγο σου και την επέκταση στο πνεύμα σου. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ πάντως, έτσι κι αλλιώς. Και εσένα και το Θωμά και τον Νικόλα και το θέατρο. Αυτό το θέατρο είναι κόσμο. Το θέλει στήριξη συνεχόμενη. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί το θέατρο γεμίζει γενικά. Ναι. Ο κόσμος φαίνεται ότι το έχει ανάγκη. Και θέλουμε πάρα πολύ να λειτουργήσει και στην πορεία και ως πολιτικός να γίνονται διάφορα πράγματα από επιθέσεις, από παρουσιάσεις, όπως τώρα είναι η πρώτη παρουσίαση του κτίου στον Φάουστο. Να γίνονται μουσικές παραστάσεις, πέρυσι είχαμε δύο. Γενικά θέλουμε να γίνονται πολλά πράγματα. Έχουμε έρθει την δανειστική βιβλιοθήκη, την οποία συνεχώς την εμπλουτίζουμε και φτιάχνουμε και την αυλή. Σιγά σιγά. Γίνονται πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν,